Ηλίας Κασιδιάρης ζήτησε υπερβολικά τη φήμη μου στο δίκτυο IRC. Και αφού εμφανίστηκαν δύο φορές στο κόμμα της ΚΕΙ για να αναγνωρίσω την κατάσταση και να έχω μια επίγνωση κατάλληλη και ολοκληρωμένη για τους υποθέμενους εθνικιστές που ασπαζόντουσαν τον κατακτητή Χίτλερ για την ιδεολογία του, μου ανέφεραν ότι εγώ θα πρέπει να 1.400 ευρώ το μήνα, χρήματα που προσπάθησε να μου δώσει πανελειμμένα. Και εγώ δεν τα δέχτηκα. Ποτέ. Στα ίμια εμφανιζόμουν καθαρά λόγω ιδεολογίας και ποτέ δεν συναναστράφηκα μαζί τους. Ο Κασιδιάρης αντέγραφε από μένα τα πάντα από το αίρεση, γι' αυτό στάθηκε επάξια στην αρχή και αξιόλογα πολύ κοινοβουλευτικά και ασφαινόταν έτσι. Πίσω από τα μάτια μου κοιταμένα παρήμνια με σκοφαντούσε, γιατί έχω πρόβλημα ότι με τρελό έγκλημα το ακριβώς αντίθετο από ό,τι υποστήριζε. Εκτάμενα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις λαϊκιστικές μάχες που εκφράζει. Ότι είμαι τρελός. Ενώ είμαι το ακριβώς αντίθετο, ένα σχιζοειδής, ότι πιο σπάνιο παγκόσμιο πάνω σε ψυχιατρική, ότι είναι ανωτερότερο δημιουργικά από την ύπαρξη πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη, με ανώτερες ικανότητες και δυνατότητες, ότι πιο αξιοθαύμαστο βέβαια από την κατάλληλη αγωγή και σταυρογράφηση αυτών των ειδικών.